για να υπερασπίσουμε τα αυτονόητα. Και τα αυτονόητα είναι να έχουμε παροχή υπηρεσιών όπως όλοι οι Έλληνες. Γιατί πληρώνουμε τους φόρους μας και είμαστε εντάξει απέναντι στο κράτος όπως κάνουν και άλλοι Έλληνες. Πλην όμως εδώ έχουμε διαρκή υποβάθμιση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών στους κατοίκους μας. Και το ΙΚΑ δεν είναι μια όποια δημόσια υπηρεσία. Εξυπηρετείται ένας αριθμός 8.000 ασφαλισμένων από αυτό το ΙΚΑ, 1.100 επιχειρήσεις, 45 χωριά και πόλεις. Αυτό το ΙΚΑ υπάρχουν πληροφορίες ότι θέλουν να το υποβαθμίσουν και βαθμιαία μπορεί και να καταργηθεί. Γι' αυτό κάναμε αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Δεν είχαμε χρονικά περιθώρια. Η δική μας Πενταμελής Επιτροπή που θα πάει αύριο είναι υποχρεωμένη να τη δεχτεί η Πενταμελής Επιτροπή ή ακόμα και αν δεν τη δεχτεί θα είναι έξω από το γραφείο που αποφασίζει για να τους αναγκάσει με την παρουσία των βουλευτών να μας πούν αν τα αντικειμενικά κριτήρια της επιλογής των υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι τα ίδια με αυτά που θα γίνει και η επιλογή των υποκαταστημάτων και στον Εύρο. Αν δούμε ότι τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θέτουν αυτοί για όλη την Ελλάδα ισχύουν και για την περιοχή μας, τότε θα το δεχτούμε. Αν όμως βλέπουμε και ξέρουμε ότι υπάρχει μια υπόγεια διασύνδεση να υπάρξει διαφορετικό κριτήριο επιλογής υποκαταστημάτων στον Εύρο από όλη την Ελλάδα, τότε θα είμαστε καταγγελτικοί και θα στοχοποιήσουμε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Και δεν λέω αφηρημένα πράγματα, λέω για 2-3 βουλευτές ή παράγοντες οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο επιλογής των δύο υποκαταστημάτων του Δημοτικού και Ρουστιάδος με το δικό τους καθεστώς. Συσσώσαμε το Δημότικο, συμπολίτευση και αντιπολίτευση είμαστε ενωμένοι, δίνουμε μια μάχη εδώ για να μπορέσουμε να περισσώσουμε ό,τι μπορεί να περισσωθεί, αλλά αυτό που ήθελα να τονίσω και θέλω να πω είναι ότι σε αυτό το οίκημα που είμαστε, αυτό το οικόπεδο είναι του Δήμου του Δημοτίχου και συνεκτιμώντας τότε η τότε Δημοτική Αρχή του κ. Παπατσαρούχα το κοινωνικό και οικονομικό όφελος για την πόλη, αποφάσισε να το δωρήσει στο ΙΚΑ. Το έκανε δωρεά. Και το έκανε δωρεά με αποκλειστικό σκοπό να λειτουργήσει ως ένα υποκατάστημα του ΙΚΑ. Δεν το έκανε δωρεά για κανένα άλλο σκοπό. Ζήτησα λοιπόν χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο να στείλουμε μια εξώδικη επιστολή και να αναθέσουμε σε δικηγόρο να εξετάσει το θέμα και να τους πούμε με κάθε επίσημο τρόπο ότι εμείς θα κινήσουμε μια διαδικασία να πάρουμε πίσω και το οικόπεδο και το οίκημα, γιατί για αυτόν τον σκοπό παραχωρήθηκε στο ΙΚΑ. Δεν θα επιτρέψουμε να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών το Ίδρυμα ένα κτίριο εις βάρος της πόλης μας. Ένα παλάτι της υγείας, ένα παλάτι παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Η Ορεστιάδα τις εγκαταστάσεις αυτές δεν τις διαθέτει σήμερα. Έχουμε ένα κτίριο 2.500 τετραγωνικών στην πόλη μας για να παρέχει υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους του Βορείου Εύρου. Η Ορεστιάδα έχει ένα μισθωμένο κτίριο από το οποίο κάποιοι εισπράττουν ενίκεια. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η δικαιολογητική βάση για το κλείσιμο των υπηρεσιών είναι τα οικονομικά προβλήματα. Εμείς εδώ στο Δημότικο, το ΙΚΑ μάλλον του Δημοτίχου, δεν πληρώνει ενίκεια σε κανέναν.